CD, 120 τραγούδια, 4 ώρες μουσικό ξεφάντωμα. Μία αναβίωση των καφέ Αμάν, τα μαγαζιά που δόξασαν όλα τα είδη τραγουδιού προς τέρψην των Ελλήνων. Τι τρέχει! Μείνετε ακίνητοι! Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω την τεράστια δύναμή μου! Αφήστε το φίλο μου! Τη δύναμή σου! Ταρούσα! Α, Κάροτ! Πάρε τον παπά μου, Κάροτ! Κάροτ! Μαμά! Πόσο και να δεν θα σε ακούσει κανένας εδώ! Και δεν φωνάζω, παλαιοηλήθιε! Αν με ξαναβρίσεις, θα σε ρίξω στις Σίαινες, έτσι, έτσι. Έλα μικρέ, άσε με να φύγω. Ταρούσα, πάρ' το χαμπάρι, εδώ μέσα θα περάσεις μια ζωή, έτσι. Όχι. Πάμε. Έλα, πάμε να φύγουμε με τους άλλους. Είναι νεκροί. Όχι. Δεν είναι νεκροί. Όλα αυτά είναι ένα φαινόμενο ψυχοφυσικό και ακόμα ψυχοκινητικό που μας έφερε σε αυτή τη φυλακή. Εσύ είσαι υπόλυτο, αν δεν σε ενοχλεί. Είμαστε οι πρώτοι. Φωνές ανακούσεις και τέλειο δυνατό. Αν μαζί σε αγώνα στο γήπεδο αυτό. Είμαστε εμείς οι πρώτοι. Είμαστε οι πρώτοι, είμαστε αδέρφια. Είμαστε πάντα μια αγκαλιά. Ολέ ολά, είμαστε ατρόμητοι και η φιλία. Θέλουμε πάντα να νικά. Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Ατρόμητοι! Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Ατρόμητοι! Αν συναντήσεις δρόμο, σου πω αγκαλιά. Να φτιάχνει ομάδα σ' αυτή τη γειτονιά. Είμαστε εμείς οι πρώτοι. Φωνές ανακούσεις και τέλειο δυνατό. Αν μαζί σε αγώνα στο γήπεδο αυτό. Είμαστε εμείς οι πρώτοι. Είμαστε οι πρώτοι, είμαστε αδέρφια. Είμαστε πάντα μια αγκαλιά. Ολέ ολά, είμαστε ατρόμητοι και η φιλία. Θέλουμε πάντα να νικά. Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Ατρόμητοι! Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Ατρόμητοι! Όπου να πάρει. Λοιπόν, φάνηκαν. Όχι, δεν φάνηκαν, κύριε Αρτούρο, που να με θα πάρει. Θα πρέπει να έχει τελειώσει η ταινία και θα έπρεπε να είναι ήδη εδώ. Μα τι έχουν πάθει, γιατί δεν ήρθαν, δεν καταλαβαίνω. Με ξαφνιάζει, γιατί ο Κάροτ δεν τα κάνει αυτά. Μήπως είναι... Όχι, πιο καλά να μην πω ότι σκέφτομαι, γιατί τι, τότε... Τι πήγες να πεις. Τίποτα, φοβάμαι, κύριε Αρτούρο, μήπως έπαθαν κάτι ο Κάροτ και ο Ταρούσα. Εγώ ξέρω τι έπαθαν. Κοίτα, αν έχει σχέση με ό,τι έπαθαν ο Κάροτ και ο Ταρούσα, θα το πληρώσεις πολύ ακριβά κατά. Δεν ανησυχείς. Δεν τους άγγιξα ούτε τρίχα εγώ. Γιατί είπες τότε πως ξέρεις τι έπαθαν ο Ταρούσα και ο Κάροτ. Μα είναι φανερό, κύριε Αρτούρο. Φοβήθηκα. Α, ώστε ήρθες να μας δουλέψεις κιόλας. Πάρε δρόμο και δεν θέλω να σε ξαναδώ εδώ μιλάς, πέρα. Μην μιλάς έτσι στην τεχνική ηγεσία του αντιπάλου, έτσι. Η τεχνική ηγεσία, μα τι λες. Δεν έμαθες τίποτα. Όχι. Ο Τζονί ένα. Με έκανε τεχνικό της ομάδας της μεικτής κόσμου. Με πληρώνει καλά. Και σου λέω πως θα παίξουμε καθαρά, έτσι. Θα πατήσουμε πάνω σας. Ω Θεέ μου. Κλείσε το στόμα σου, γεροάχρηστε. Κοίτα, μην προσβάλλεις τον κύριο Αρτούρο, γιατί θα πρέπει να τα βάλεις μαζί μου, ε. Ωραία, χτύπαμε. Αυτό σου έμεινε μόνο.
Θα σου κοστίσει αν με χτυπήσεις, ε! Όχι, όχι, άστο. Δεν αξίζει τον κόπο να μπλέκεσαι με τα σκουπίδια! Έχεις δίκιο, κύριε Αρτουρό. Άντε στο σπίτι σου, γιατί είσαι γεροντάκι, άντε! Εξαφανίσου, φύγε από εδώ. Δεν θέλω να σε ξαναδώ. Δεν θέλεις να με ξαναδεί. Δεν θέλω να σε ξαναδώ. Πάρε δρόμο. Τότε μην έρθεις στο γήπεδο, γιατί θα είμαι εκεί. Καθισμένο στον μπάνκο. Διασκεδάζοντας τη νύχτα σου, Λουτσέρο. Θα μου πεις τι έπαθες. Έπεσα. Ναι, κι εγώ είμαι βλαμμένη, ε! Είναι εδώ ο Χέντι? Ναι, αλλά δεν νιώθει πολύ καλά. Συγγνώμη, δεν θέλει κανέναν. Για τις φίλες μου είμαι πάντα εδώ, μικρή. Λοιπόν, μια και έχεις παρέα, μπορώ να φύγω τώρα. Μην την ακούς, Ροξάνα. Μην ανησυχείς, την ξέρω πολύ καλά. Πώς είσαι, καλύτερα? Ναι. Χέντι, άκουσέ με λίγο. Ξέρω ότι δεν θέλεις να μπλέξεις τα παιδιά, αλλά... αυτό πρέπει να τους το πεις. Δεν μπορεί ο Τάισον να το κάνει αυτό και εσύ να μιλες τίποτα. Κατάλαβε με, Ροξάνα, δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν θέλω να το μάθει κανείς. Φοβάσαι? Ναι, αλλά όχι για μένα. Δεν καταλαβαίνω. Για τη Γιασμίν. Πώς για τη Γιασμίν? Ναι, Ροξάνα, ο Τάισον μου είπε πως, κοίτα, αν ανοίξω το στόμα μου αυτός θα... Θα έπαιρνε εκδίκηση από τη Γιασμίν? Ναι. Γι' αυτό δεν μπορώ να μιλήσω. Ούτε κι εσύ όμως. Όλε όλα. Όλε όλα. Όλε όλα. Δεν είναι δυνατόν. Είμαστε εγκλωβισμένοι στο μέλλον. Τουλάχιστον θα μάθω κάτι. Τι θα ήθελες να μάθεις? Υπόλυτο, σε αυτά τα 50 χρόνια η Μπόκα βγήκε πρωταθλήτρια. Τι ρωτάς τώρα, Ταρούσα? Απλά θέλω να το μάθω. Έλα, είπω, βγήκαμε ή δεν βγήκαμε πρωταθλητές με τον Καρλίτο Μπιάνκι? Πρώτα απ' όλα, με λένε Υπόλυτο, αν δεν σε ενοχλεί. Και δεύτερον, αυτό έγινε πριν πολύ καιρό. Εξάλλου, ποιος να σκεφτεί την Μπόκα αφού είμαστε εδώ μέσα? Εγώ σκέφτομαι πάντα την ομάδα μου. Ταρούσα, κατάλαβε το. Ο κόσμος άλλαξε. Τώρα όλοι είναι στα χέρια του Τζόνι Ίενα. Αυτός διατάζει τώρα. Τότε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα? Τίποτα. Τότε ξοβλήσαμε. Δεν αξίζει τον κόπο ούτε να κλαίμε. Μούντσι, πουπούντσι. Φαντασματάκι, γλιτώσαμε! Ναι, μα... ξέρεις, δεν έχω σχεδόν δύναμη. Έχουν περάσει τόσα χρόνια και δεν μπορώ να βοηθήσω τους φίλους σου. Δεν έχω δύναμη, αλλά θα δοκιμάσω. Ναι, Ταρούσα, θα το κάνω για σένα. Έλα, σώσε μας! Θα δω αν μπορώ. Μούντσι, έλα, πουπούντσι, πες το, έλα, έλα. Μούντσι, έλα, μεγάλε, θα τα καταφέρεις. Μούντσι, πουπούντσι, δεν είναι τόσο δύσκολο να το πεις, έλα. Μούντσι. Φαντασματάκι. Γεια σου, μικρέ. Τι κάνεις εδώ? Τη βάψαμε. Μας έφαγαν τα γυρατιά. Τι κάνω, Θεέ μου, τι κάνω? Χωρίς την ασημένια πλακέτα του διαχρονικού μεταφορέα η μηχανή μου δεν λειτουργεί. Η μηχανή δεν τρέχει με την απαιτούμενη ταχύτητα για να μεταφερθεί στο χρόνο και να φέρει τα παιδιά από το μέλλον. Τι να κάνω? Μη σε νοιάζει. Εδώ είναι ο Γιούπερμαν για να κινήσει αυτή τη μηχανή με την υπερδύναμη που έχει. Μα δεν καταλαβαίνετε, κύριε Βίκτορ. Κύριε Γιούπερμαν, Υπόλυτο, αν δεν σε ενοχλεί. Κοίτα, η μηχανή πρέπει να γυρίσει με τέτοια ταχύτητα για να δημιουργήσει το μαγνητικό πεδίο ανάμεσα στη φυγόκεντρο και την κεντρομόλο δύναμη. Για να μπορέσουμε να πάμε στο μέλλον και να σώσουμε τα παιδιά. Βέβαια, πολύ καλά. Αλλά ένα πραγματάκι δεν κατάλαβα μόνο. Τι πράγμα? Από τη στιγμή που είπες, κύριε Βίκτορ, δεν με καταλαβαίνεις. Μην ανησυχείς, κύριε Βίκτορ. Εγώ έστειλα τα παιδιά στο μέλλον και εγώ πρέπει να τους σώσω. Όχι, Υπόλυτο. Άστο. Άντε στο γήπεδο να χαρίσεις το παιχνίδι
Και θα φροντίσω εγώ να σώσω τα παιδιά, γιατί εγώ είμαι ο σούπερ φύλακας της 25ης. Κύριε Βίκτορ, δεν καταλαβαίνεις. Δεν θα μπορέσεις να τους σώσεις. Έλα, φαντασματάκι, πρέπει να το πεις. Μούντσι, Μούντσι. Έλα, φαντασματάκι, πες το επιτέλους, πες το. Μούντσι, Μούντσι. Έλα, φαντασματάκι, δεν είναι δύσκολο, πες το. Δεν ξέρω αν μπορώ, Ταρουσίτα, δεν έχω δυνάμεις πια. Τι δύναμη χρειάζεται να πεις Μούντσι, Πουπούντσι. Έλα, λοιπόν, πες το. Μούντσι, Μούντσι. Γιατί με χτύπησες, γιατί? Για να το πεις. Δεν μπορώ να μείνω εδώ για πάντα, φίλε. Έλα, πες τις μαγικές λεξούλες. Έλα, μικρέ, δεν είναι δύσκολο. Πρέπει να μας βγάλεις από εδώ. Πες Μούντσι, Πουπούντσι. Μίλας μόνος σου? Καημένε τα ρούσα. Του στριψε. Πολύ καλά, πολύ καλά. Τι ωραία δουλειά. Α, τι ωραία. Έλα, Τσίτα, έλα. Τι κάνεις εκεί? Προπονούμε, δάσκαλε. Προπονείσαι. Για να δω πώς. Για να δω μπροστά. Πώς παίζει το box. Δείξε μου, σε παρακαλώ, να δω. Θα σου δείξω. Ναι, 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 ναι. Κοίτα. Κάντο με το ρούντι, κάντο. Με το ρούντι, με το ρούντι. Πολύ καλά, Νατσίτο. Αλλά πρέπει να προσέχεις τα νότα σου, γιατί είναι το box, βλέπεις. Πες το, Αλφονσίτο, πες το. Τα παιδιά είναι πανέτοιμα. Έλα, Τάισον. Έλα εδώ. Λοιπόν. Εδώ είναι ο Τάισον, ο Γιώργος. Τι κάνεις, μικρέ, πώς είσαι? Όλα καλά, όλα ήσυχα. Και σαν να τι σε νοιάζει? Καλό, καλό. Συμπαθητικός ο νεαρός, Άσε τις βλακίες, Τάισον, φτάνει, φτάνει. Λοιπόν, δώσ' του τη φανέλα. Εδώ είναι η φανέλα, μπορείς να την φορέσεις αν θέλεις. Τάισον, καλή τύχη, Ευχαριστώ, παπά. Εσείς ελάτε μαζί μου να συζητήσουμε κάποιες λεπτομέρειες, Βέβαια, ακολουθούμε. Παρακαλώ. Έλα, φαντασματάκι, θα μετρήσω ως το τρία και εσύ θα πεις Μούντσι Πουπούντσι, έτσι? Θα προσπαθήσω. Ένα. Δεν ξέρω αν θα πετύχει. Εντάξει. Ένα. Σε προειδοποιώ γι' αυτό. Πάψε, μικρέ. Ένα. Δύο. Τρία. Μούντσι Πουπούντσι. Το είπες, το είπες. Με ποιον μιλάς, Ταρούσα? Τι έγινε? Κοίτα, Κάρατ, είμαστε ελεύθεροι! Πώς ελεύθεροι? Πού να πάρει? Τι είπες, μικρέ, τι έγινε? Τι θέλεις? Έχουν περάσει 54 χρόνια! Στο είπα! Δεν έχω δυνάμεις πια, Ταρούσα! Αχ, τη βάψαμε! Θα μείνουμε εδώ πέρα για πάντα! Ηρέμησε, Ταρούσα. Μην κάνεις έτσι. Και πώς θέλεις να κάνω, Κάροτ? Είμαστε φυλακοί. Θα χάσουμε το παιχνίδι. Και τώρα που θα γινόμουν βασικός. μικρέ, τρως μόνος σου και δεν δίνεις σε κανέναν? Δεν έχω άλλη. Έκλεψα μόνο μία. Ποιανού την έκλεψες? Ο Μπόκα έχει στην τσάντα του κρέμες. Όταν δεν κοίταζε, του έκλεψα μία. Μ' αρέσουν, ειδικά όταν έχουν κομμάτια από φρούτα. Καλά, δεν μου δίνεις την ετικέτα τουλάχιστον? Τι λες, έχει την ιστορία του ποδοσφαίρου και εγώ τις μαζεύω. Δεν μπορώ. Πώς και δεν ήρθαν ακόμη? Ηρέμησε, Κόκκι, όπου να είναι θα φανούν. Σίγουρα θα έρθουν και οι δύο, θα το δεις. Παιδιά, συγκεντρωθείτε στο παιχνίδι, γιατί σε λίγο θα βγούμε στο γήπεδο, έτσι? Ναι. Ηρεμήστε, δεν θα γίνει τίποτα. Το ελπίζω δηλαδή. Σε παρακαλώ, μπορείς να μου πεις πού χάθηκαν αυτοί οι δύο? Ξέρω. Το μόνο που εύχομαι είναι να μην έπαθαν κάτι σοβαρό. Μακάρι, μακάρι, αλλά θα έπρεπε να είναι ήδη εδώ. Ναι, και βέβαια θα έπρεπε να είναι, αλλά δεν ξέρω. Λοιπόν, θα πάω να το αναφέρω στην αστυνομία. Όχι, όχι, δεν θα τους βρουν. Τι είπες? Τους είδα εγώ. Μα πού τους είδες εσύ? Στη Λέσκη. Είπαν να αρχίσετε χωρίς αυτούς. Πώς? Ναι, είπαν θα μπουν στο δεύτερο ημίχρονο. Και γιατί θέλουν να μπουν στο δεύτερο ημίχρονο? Δεν ξέρω, ποιος να ξέρει γιατί. Α, πολύ ωραία. Όταν έρθουν θα τα ακούσουν από την καλή τότε. Μα τι πράγμα κύριε είναι Λουτσέρο, αυτό?
Δεν έμαθες τίποτα για τον Κάρατ και τον Ταρούσα? Ναι, είναι και οι δύο τελείως τρελοί. Ναι. Μα κάνε μου τη χάρη. Αν ο Ήπο μπορεί, πρέπει να μπορέσω κι εγώ, γιατί είμαι κι εγώ έξυπνος όπως και αυτός. Για να δούμε το θέμα με τη μηχανή. Η μηχανή γυρνάει με 1000 στροφές το λεπτό. 1000 στροφές αναλεπτό. Αν σε αυτό προσθέσω και το πολλαπλασιάσω με... βγαίνει... Για να δω... πρέπει να έχω εδώ στα ποντίκια ίσα με 500 ύπους δύναμη. Από εδώ έχω άλλους 500 μαζί με ένα γαϊδούρι. Πολύ καλά. Για να δούμε και πού φυσάει ο άνεμος. Περίφημα! Δεν υπάρχει άνεμος! Τα βρήκα! Τα βρήκα! Αυτό που πρέπει να κάνω είναι να τρέξω πολύ δυνατά για να ταξιδέψουμε στο μέλλον! Α, είμαι σαΐνη! Πώς μ' αγαπάω! Τι έξυπνος! Α, εσύ Γιούπερμαν, πραγματικά είσαι ένα σαΐνη! Ναι, ξέρετε, ευχαριστώ πολύ, αλλά κάνω μόνο το καθήκον μου. Όχι, Γιούπερμαν! Είσαι ο πιο μεγάλος σούπερ ήρωας! Αυτό δεν μπορώ να το αρνηθώ, γι' αυτό είμαι ο Γιούπερμαν, ο μεγάλος, ο φύλακας της 25ης Μαΐου. Γιούπερμαν, το καθήκον σε καλεί! Θα ταξιδέψεις στο μέλλον! Το διαβατήριο! Πού άφησα το διαβατήριό μου? Δεν μπορώ να πάω στο μέλλον χωρίς διαβατήριο! Χοντρέ, τρως πριν από τον αγώνα! Και λοιπόν, τα λουκάνικα αυτά μου δίνουν δύναμη και με ηρέμουν. Έχεις δίκιο. Τα λουκάνικα, τώρα που το θυμήθηκα, έχω τη σημαία που κέρδισα από τα λουκανικάκια. Θα τη βάλω στους ώμους μου και θα βγω στο γήπεδο. Τι μυρίζει. Τι μυρίζει. Δεν ήμουν εγώ, Ναι, μάλλον είναι ο βόθος, μυρίζει άσχημα, ναι. Τι μυρωδιά. Μεγάλη άντε να αλλάξει το μπάνιο καλύτερα. Και πλύνε λίγο τα πόδια σου για τη βρώμα, ανηλήθιε. Καλά, μην κάνετε έτσι. Ναι, γιατί δεν σου μυρίζουν εσένα? Όταν μυρίζω τις μασχάλες μου δεν νιώθω τη μυρωδιά. Εγώ όμως ναι, κατέβασε το ουφου. Λοιπόν, παιδιά, έτοιμοι για τον αγώνα? Εμείς είναι κρίμα που ήρθε όμως ο Κάροτ. Και ο Ταρούσα. Εντάξει, θα το κανονίσουμε αυτό. Τακουέλα, θα μπεις για τον Κάροτ. Θα παίξεις την άμυνα και θα καλύπτεις το φέντε όταν κατεβαίνει. Κατάλαβες? Ναι, ωραία. Κύριε Λουτέρο. Ωραία, θαυμάσια. Εμιλιάνο, εσύ στη θέση του Ταρούσα, Εγώ? Ναι, θα παίξεις για... Ναι. Σαν βασικός? Ναι, θα μπεις εσύ μέσα. Θα παίξεις μπροστά. Κοίταξε να τα καταφέρεις. Παίξε όσο πιο καλά μπορείς, αλλά πρόσεχε, έτσι, Εμιλιάνο. Εμιλιάνο, θα παίξεις βασικός. Ο κύριος Λουτέρο με έβαλε! Δεν είμαι πια αναπληρωματικός! Εμιλιάνο! Κύριε Λουσέρο, πες μου την αλήθεια. Ναι. Σίγουρα δεν υπάρχει πρόβλημα με τον Ταρούσα και τον Κάροτ? Δεν ξέρω, έτσι είπε ο υπόλοιπο. Δεν το πιστεύω ότι δεν έχουν έρθει. Ταρούσα, πάψε πια. Μην κλαις άλλο γιατί στεναχωριέμαι. Μα πώς να μην κλαίω, μικρέ? Θα μείνουμε για πάντα εδώ πέρα. Εντάξει, τι θέλεις να κάνω? Προσπάθησα! Παράτα με, μικρέ, άντε! Μαριλού! Εγώ είμαι ο ξαδερφός σου, έλα! Τι τρέχει? Το δαχτυλίδι! Το μαγικό δαχτυλίδι! Μπορεί να μας βγάλει από εδώ! Δεν νομίζω, το δοκίμασα κι εγώ! Και... Τίποτα. Πάνε 50 χρόνια που το δοκιμάζω. Βέβαια, δεν λειτουργεί πια. Το χρησιμοποίησες τόσο και τώρα δεν λειτουργεί, χάλασε. Ναι, αλλά ίσως μπορέσεις να κάνεις κάτι εσύ. Δώσε μου το. Ταρούσα! Παράτα με, μικρέ! Ταρούσα, ακούσέ με! Θα δοκιμάσω άλλη μία φορά! Ναι, και δεν θα πετύχει! Για να δούμε!
Μούντσι! Μούντσι! Πού, Μούντσι! Πυριλί! Πυριλού! Είδες που δεν έγινε τίποτα! Παιδιά! Είμαστε ελεύθεροι! Τι έγινε? Θέλω 50 χρόνια για να στο εξηγήσω, Γκάρεθ. Ας ξυπνήσουμε τους άλλους. Ναι. Υπό. Υπόλοιπο. Υπό. Έλα. Όλε όλα. Όλε όλα. Καταπληκτικό! Ο κόσμος φωνάζει ατρόμητη, ατρόμητη, πιτσούκι! Σίγουρα θα δούμε ένα ωραίο παιχνίδι όσο όλο το κοινό ενθαρρύνει τους ατρόμητους όπως το κάνει σε κάθε τους παιχνίδι! Βγήκαν οι ατρόμητοι που τους υποδέχεται το κοινό τους και αυτή τη στιγμή βγαίνει και η μεικτή κόσμου! Μα πού τους βρήκαν αυτούς εδώ? Μου φαίνονται λίγο μεγάλοι για να τα βάλουμε τους ατρόμητους. Κάτι παράξενο συμβαίνει εδώ, πιτσούκι. Να και ο μεγάλος τεχνικός, ο φίλος μας, ο κύριος Ρόκι Λουτσέρο. Τον βλέπω πολύ σκεπτικό, ε. Σε, εσύ πας με τους αντίπαλους? Σε ξάφνιασαι, ε. Και πού να δεις ακόμη. Τι είναι αυτό, βγάλε αυτές τις αηδίες, μικρή. Κύριε Λουτσέρο, κύριε Λουτσέρο, κοίτα, αυτή είναι πολύ πιο μεγάλη. Σίγουρα πάλι κάτι σκάρωσε ο Αλφόνσο, ε. Σκέψου το Λουτσερίτο. Γιατί δεν αποσύρεις την ομάδα, ε. Είναι ανώφελο, κύριε Βίκτορ. Χωρίς την πλακέτα δεν λειτουργεί. Μα πάψε πια την κρίνια, Υπόλοιπο. Αυτό λειτουργεί με λέιζερ. Ποιες λέιζερ? Φυσικά, με τη λέιζερ δύναμη του ο Γιούπερμαν θα το κινήσει. Α, κατάλαβες? Εδώ είναι η διορχική. Είναι ο Κόκκι με τον Τάισον στο στρίψιμο του νομίσματος. Θαυμάσια. Όλα είναι τέλεια για να αρχίσει το παιχνίδι. Διάλεξε τέρμα ο Τάισον, ο Κόκκι. Το ίδιο θα δούμε. Όχι, τι ήταν αυτό? Τι κάνει ο διαιτητής? Γιατί πιτσούκι? Παράξενο εκείνο, Τζόνι Ιένα, ο διοργανωτής αυτού του αγώνα μεταξύ των ατρόμητων και της μεικτής κόσμου. Τον συνοδεύει ο Μπομπέιντορ και αρχίζει. Αυτή τη στιγμή αρχίζει ο αγώνας. Πάσα στο Φέντε, ο Φέντε δίνει την μπάλα για τον Άξελ, την έχει ο Άξελ. Τη κάνει όμως από ένα παίκτη της μεικτής κόσμου. Πάνε να κατέβουν, κλέβει ο Φέντε, σπρώχνει το Φέντε, την μπάλα έχει μεικτή κόσμου. Συνεχίζει να την έχει την μπάλα η μεικτή κόσμου. Ο Ναπολεόν από δεξιά, το μαρκάρει πολύ καλά ο Τζόναθαν, έχει την μπάλα, το σπρώχνουν. Μα τι τρέχει, πιτσούκι, μα τι τρέχει εκεί, τι συμβαίνει? Πρέπει να προσέξουμε όσο, αφού άρχισαν έτσι τον αγώνα, δεν μπορεί να ξέρει κανείς πώς θα το τελειώσουν. Προσοχή, ο αγώνας είναι φιλικός. Μα τι κάνει εκεί ο διαιτητής? Κατεβαίνει ο Γκαστόν, μαρκάρεται βία. Ο διαιτητής λέει παίζεται, κατεβαίνουν οι ατρόμητοι. Την μπάλα την έχει ο Κόκκι, κατεβαίνει ο Κόκκι, σταματάει. Έδωσαν φάουλ στον Κόκκι. Μα γιατί, μα τι συμβαίνει εδώ, πιτσούκι, τι συμβαίνει σήμερα? Μα τι κάνει αυτός ο διαιτητής? Δεν καταλαβαίνω τι κάνει αυτός ο κύριος. Δεν προσέχει καθόλου. Μπαίνει στον Τάισον, στον Νάτσο, κατεβαίνει ο Νάτσο. Τη μαρκάρει πολύ ωραία ο Τζόναθαν. Ο διαιτητής λέει φάουλ υπέρ της μεικτής κόσμου. Μου φαίνεται ότι ο διαιτητής είναι μαζί τους, πιτσούκι, σήμερα. Μα είναι πολύ φανερό αυτό. Οι ατρόμητοι έχουν εναντίον τους το διαιτητή. Είναι φοβερό. Α, κοίτα τι έκαναν στο Φέντε, κοίτα. Α, δεν είναι δυνατόν, φίλε. Δεν είναι δυνατόν αυτό. Εδώ διαδάζω μόνο εγώ. Ωραία, υπέροχα. Πολύ καλά έκανες, κύριε. Πολύ καλά. Υπέροχα. Τι ανήσυχος που είναι ο Λουτσέρο και με το δίκιο του. Είναι απίστευτα αυτά που γίνονται στον αγώνα, κύριε Λουτσέρο. Προσοχή, κίνδυνος! Η μπάλα στον Νάτσο! Κίνδυνος!
Ο Τάισον, σουτάρι και δοκάρι. Ευτυχώς βρήκε το δοκάρι. Τινά τη γλιτώσαμε. Πολύ φτηνά πιτσουκί. Ναι, έχασαν σίγουρο γκολ. Οι ατρόμητοι παίζουν με τους Μπόκα, Τζόναθαν, Κόκκι που είναι ο αρχηγός, Ράτα, Βέντε, Φελίπε, Βάσκο, Γκαστόν, Εμιλιάνο, Τακουέλα και Άξελ. Να δούμε αν θα μάθουμε τους παίκτες της μεικτής κόσμου. Την μπάλα έχει ο Νάτσο στον Τάισον και... Η μπάλα μπήκε γκολ! Όχι, δεν θα το φωνάξω αυτό το γκολ! Δεν θα το φωνάξω! Όχι κύριε, καλά κάνει όσο που δεν περιγράφει τον γκολ. Όχι, είναι ανήθικο αυτό που γίνεται εδώ, είναι ντροπή. Είναι ντροπή, εγώ αρνούμαι να το φωνάξω αυτό το γκολ, αρνούμαι πιτσούκι. Αυτό το γκολ το έβαλε ο γιος μου. Τι περιμένεις για να το περιγράψεις? Είδες υπόλυτο, κουνιέται. Με τι ταχύτητα πρέπει να κάνω να γυρίσουν οι κούνιες για να πάμε στο μέλλον? 1000 στροφές ανά λεπτό. 1000 ανά λεπτό! Κάνε ένα πρόβλημα. Αυτό είναι για το Γιούπερμαν ένα παιχνιδάκι. Γκαστόν, ξύπνα Γκαστόν. Είμαι εγώ, Κάροτ, το αδελφό σου. Έλα. Κάροτ. Γκαστόν, πρέπει να φύγουμε από εδώ. Όχι, φύγετε εσείς. Εμείς είμαστε πολύ αδύναμοι. Όχι. Έλα, Κάροτ, κερδίζουμε το παιχνίδι και το σώζουμε μετά, έλα. Α, εσείς ο Κάροτ. Εγώ είμαι η Ροξάνα. Έτσι θα είσαι μετά από 50 χρόνια. Όχι, Γκαστόν. Είδες που εσύ και εγώ μαλώναμε για τη Ροξάνα. Ναι. Λοιπόν, τώρα που την είδα, πιο καλά πάρ' την εσύ και εγώ παίρνω τη δικιά σου. Έλα, αφήστε τα αυτά και πάμε να φύγουμε, πάμε. Παιδιά, ο χρόνος είναι πολύτιμος. Πάμε να πάρουμε το μετάλλιο από τον Τάισον. Ναι, πάμε. Όχι, ποιος είναι ο Άξελ? Εγώ. Αυτό θα πει βρωμερά πόδια. Όλε όλα. Ένα. Είναι ένα. Όλε όλα. Όλε όλα. Κάνουμε με ένα 0 στην επίθεση ο Ναπολεόν. Πάντα Ναπολεόν. Ναπολεόν. Ωραίο Ναπολεόν. Δίνει πάσα και γκολ. Τι κρίμα, πιτσούκι, 2-0, Ναι, όσο, τι κρίμα, χάνουμε με 2-0. Κύριε Λουτσέρο, 2-0. Μα τι 2-0, αυτός ο αγώνας είναι ρεζιλίκι, μικρέ. Κύριε Λουτσέρο, τι τρέχει? Δεν μπορώ να δω. Λοιπόν, φτάνει, τελείωσε. Πρέπει να διακοπεί ο αγώνας. Διαιτητή, διακοπεί τώρα. Πονάω. Διαιτητή. Αυτοί είναι εγκληματίες, φίλε μου, θα τα σκοτώσουν. Φύγετε τα παιδιά. Μα δεν βλέπεις τι γίνεται εδώ πέρα, δεν βλέπεις. Για άκουσε να σου πω. Κύριε Λουτσέρο, τι κάνουμε? Άσε με. Ελάτε να συνεχίσουμε το παιχνίδι, πάμε. Θα σας πατήσουμε. Τι κάνεις, βλάμε? Σιγά, μην του δίνεις σημασία. Πάμε να παίξουμε, έλα. Είναι απίστευτο! Χτύπησαν το Φέντε! Έδιωξαν το Λουτσέρο! Δεν καταλαβαίνω τίποτα, πιτσούκι! Δεν καταλαβαίνω απολύτως τίποτα! Έριξαν Χαστούκι και Σοράτα! Είναι τρομερό αυτό που γίνεται, πιτσούκι! Είναι τρομερό! Ναι, είναι καταστροφή αυτό, ναι! Μα και βέβαια, τι κρίμα! Γελάω από τα νεύρα μου! Κανονικά θα έπρεπε να κλαίω, γιατί αυτό είναι ένα παιχνίδι για κλάματα! Ένα παιχνίδι ντροπή για το ποδόσφαιρο! Δεν γίνονται αυτά! Κοίτα πως έσπρωξαν τον Άξελ! Κοίτα τον ξανασπρώχνουν! Δεν είναι δυνατόν! Ο διαιτητής τιμωρεί τον Άξελ! Δεν μπορώ να το πιστέψω! Έτσι είναι όσο! Αντί να τιμωρήσει τον Ντόβερ, αντί να τον αποβάλει! Αλλά ας προσέξουμε τώρα εδώ τι κίνδυνος, γίνεται! Κίνδυνος! Και πάλι κίνδυνος με τον Νάτσο! Ο Νάτσο! Όχι, μην το κάνεις! Μην το κάνεις, καταλαβαίνω! Όχι! Τι ατυχία! Είναι κάτι το απίστευτο και από πάνω το πανηγυρίζουν! Θα βάλω τα κλάματα όσο! Μου έρχεται να τους πετάξω το μικρόφωνο!
Ο βασιλιάς με έστειλε να πάρω το μετάλλιο. Ποιος είσαι εσύ? Ο Χουάν Φιλίπε. Ποιος? Αυτός που θα σε κανονίσει. Στάσου! Του το πήρα! Ωραία! Βλάκα! Γρήγορα, παιδιά! Πάρτε τη μηχανή! Δεν πρέπει να χάνουμε χρόνο! Πάμε, πάμε, Φλαμένε! Πάμε, πάμε! Ασφάλεια! Ασφάλεια! Φρουρί! Ασφάλεια! Φρουρί, βοήθεια! Βοηθήστε με! Ασφάλεια! Βοηθήστε με! Βοηθήστε με! Φρουρί! Ξεκίνα, παλιό μηχάνημα! Η μπάλα στο Φέντε την έχει ο Φέντε στο κέντρο του γηπέδου. Ο Φέντε δίνει γρήγορα στον Άξελ, ο Άξελ για το Φέντε. Μα τι λέει ο διαιτητής? Ποιος την έπιασε με το χέρι? Μα είναι απίστευτο! Ναι, δεν ξέρω. Δεν ντρέπεται καθόλου αυτός ο Κοκοκορλεόνε. Είναι απέσιος. Σίγουρα είναι μέλος της μαφίας. Μα και βέβαια. Είναι μαζί τους. Απίστευτο. Πόσο θα χαίρεται ο Αλφόνσο, είναι σίγουρο. Την μπάλα την έχει ο Πινιάτα. Ο Πινιάτα τη δίνει γρήγορα για τον Ιγκόρ. Ο Ιγκόρ τη δίνει πιο μπροστά. Επεμβαίνει ο Φέντε. Αυτή τη στιγμή ο διαιτητής μυρίζει τη λήξη του πρώτου μηχρόνου αυτού του ελεηνού παιχνιδιού. Αντρόμητη 0, μεικτή κόσμου 3. Είναι ντροπή, Πιτσούκι, είναι ντροπή. Το μικρόφωνο σε σένα, Πιτσούκι. Έτσι είναι όσο είναι ντροπή, γιατί όλα τα έχει κανονίσει ο Κοκοκορλεόνε. Κοίτα πως κατάντησαν τα παιδιά. Τα χτύπησαν, τα σακάτεψαν. Έσκισαν το φρύδι του Φέντε, το αριστερό του φρύδι. Και ο διαιτητής, αυτός ο γελίος διαιτητής, φέρεται χαρούμενος γι' αυτό μαζί με τους επόπτες του. Εδώ βλέπουμε και τον Φελίπε να κουτσένει. Είναι ένα δράμα, είναι ένα δράμα όσο. Αυτό το γκολ το αφιέρωσα σε σένα. Πού πας, σου μιλάνε. Τι κάνεις, Τάισον, άφησέ τη. Κάνω τι μου αρέσει. Έτσι νομίζεις εσύ. Ποιος θα με εμποδίσει, εσύ, ε. Πάρε δρόμο αμέσως. Χέντι, είσαι καλά. Έλα, είπω. Έτοιμο. Ευτυχώς, ο διαχρονικός μεταφορέας είναι άθικτος. Έλα λοιπόν, βιάσου! Εντάξει, το μόνο που λείπει τώρα είναι να βάλω την ασημένια πλακέτα. Εσύ την έχεις, Ταρούσα? Ναι, πάρε Υπόλυτο! Δεν υπολογίσατε το βασιλιά Ιένα! Το χαζό! Αν είσαι Ιένα, τότε δεν είσαι βασιλιάς, είσαι βασίλισσα! Ταρούσα! Φρουρά! Σιγά! Άφησε με! Άφησε με! Το φαντασματάκι! Μουντσι! Πουπούντσι! Πυρλού! Πυρλί! Πυρλού! Πάθαν αυτοί. Δεν ξέρω, ας το στάσουμε. Στάσου, Ταρού, το μενταγιόν. Βρει,
γρήγορα, παιδιά. Μείνετε στις κούνιες. Έλα, είπω, ανέβα κι εσύ. Έλα. Όχι, δεν μπορώ εγώ. Φύγετε εσείς. Κερδίστε το παιχνίδι. Γρήγορα, παιδιά. Καλή τύχη. Είμαστε εμείς οι πρώτοι.